Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε Greek Strength Games και σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να διεξάγουμε το My Protein Deadlift Challenge. Επόμενη στάση, Μοναστηράκι. Λοιπόν, ο πρώτος αγωνιζόμενος θα είναι ο Ηλίας Μαλεφιάδα. Χαρικά. Και θα δοκιμάσει να σηκώσει πόσα? 150. 150 κιλά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάει στην πρώτη του προσπάθεια. Nice. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου, Ηλία. Ορίστε το δώρο σου, ένα carb crusher. Vegan power. Oh, he's a vegan. Ποια πιστεύεις πως θα είναι τα max κιλά τα οποία θα μπορούσε να δοκιμάσει σήμερα? Πιστεύω 140, περνάω άνετα τις 5 με 10 επαναλήψεις πιστεύω. 5 με 10 επαναλήψεις, τα 140 κιλά λοιπόν. Πάμε! Λοιπόν, Αντώνη, συγχαρητήρια για τα 140 επί 6. Ορίστε το δώρο σου. High protein bar vanilla. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σειρά έχει ο φίλος μας ο Άγγελος. Χάρηκα φίλε, Χριστοφόρος. Τυγώνουμε λιγάκι για να δούμε τα 150. Λοιπόν, Άγγελε, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Μπράβο για τα 170 κιλάκια σου. Ωραία. There you go, ορίστε το δώρο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο επόμενος διαγωνιζόμενος είναι ο Sylvester που έρχεται από την Πολωνία, right, Poland. Από την Πολωνία και θα δοκιμάσει να δει πόσα κιλά μπορεί να κάνει. Δεν ξέρει ακόμα αν θα κάνει επαναλήψη, αν θα κάνει one rep max, αλλά θα δοκιμάσει. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, congratulations! Σήκωσε 170 κιλά τελικά, σε σωματικό βάρος, you said you were 85. 85 κιλά λοιπόν και έκανε 170 κιλά. That's awesome. There you go, here's your present. Thanks for participating, man. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επόμενος αγωνιζόμενος είναι ο Μοχάμεντ. Θα κάνεις μονή ή θα κάνεις επαναλήψεις, να κάνεις μία ή να κάνεις επαναλήψεις. Θα δοκιμάσει να κάνει μία επαναλήψη, δεν θα κάνει επαναλήψεις. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα καταφέρει. Εντάξει, okay, that's cool. Let's go! Great! Συγχαρητήρια λοιπόν, Μουσταφά. Λοιπόν, εξαιρετική προσπάθεια του Μοχάμεντ λοιπόν. Στα 170 κιλά έκανε τριπλή. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Anjum δυστυχώς απέτυχε στα 140, αλλά σήκωσε 120 και γι' αυτό, here's his reward. There you go. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, φίλε. Λοιπόν, ο επόμενος αγωνιζόμενος, χάρηκα, Ιάσονας λοιπόν, Χριστόφορος, χάρηκα. Θα δοκιμάσει να σηκώσει, θα κάνεις επαναλήψη, θα κάνεις one rep max. Στο λίγο στο world θα κάνω δύο, μετά power max. Power max, άρα πάμε για one rep maximum. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ποιο είναι το one rep maximum που έχεις κάνει μέσα στο γυμναστήριο? 160, για να δούμε, θα καταφέρει σήμερα να σπάσει το ρεκόρ του, για να δούμε. Λοιπόν, με PR και αλλιώς personal record, προσωπικό ρεκόρ στο γυμναστήριο, έχει κάνει 160 για μία επανάληψη. Εδώ λοιπόν σήμερα έχει βάλει 170 και θα δοκιμάσει να κάνει μία, ίσως και παραπάνω επαναλήψεις. Καλή επιτυχία, μπρο. Πάμε. Δυστυχώς ο φίλος μας ο Ιάσονας δεν κατάφερε να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ των 160, όμως κέρδισε ένα protein sandwich cookie. Συγχαρητήρια, μπρο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες, δάσκαλα. Καλή συνέχεια. Τώρα νομίζω έχει push-up challenge, something like that. Push-up challenge, κάτι με push-ups, κάτι ξέρω, κάτι διαφορετικό πάντως από αυτό που κάνουμε. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι ο Δημήτρης μαζί μας, ο οποίος άνοιξε την πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κατηγορία ΑΜΕΑ στο bodybuilding, την άνοιξη που μας περάσει στη διαγώνες. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή επίδειξη, όποιος θα κάνει τις πιο πολλές κάμψεις εντός 30 δευτερολέπτων. Έτοιμος, Δημήτρη? Ναι, ναι, πανέτοιμος. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους δύο συμμετέχοντες. Σας ευχαριστούμε πολύ, Οπί. Ήταν τιμή μας να είναι ο Δημήτρης σήμερα εδώ μαζί μας. Και με έναν τιμή μου που βγήκα στο κανάλι σας να κάνω αυτό που ξέρω και να δώσω ένα μήνυμα προς τα παιδιά που έχουν κάποια μορφή σαν πήρε και εμείς. Όλα είναι φυτά, αρκεί να το ψέψετε. Αυτό, power. Ένα χειροκρότημα, παιδιά! Ο Δημήτρης είναι μια απόδειξη ότι παρά όλες τις δυσκολίες, ο καθένας μας μπορεί να κάνει τα πάντα, αρκεί να το θέλει και να το πιστεύει πραγματικά. Μπράβο, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επόμενος αγωνιζόμενος ο φίλος μας, ο Μπράντον. Nice to meet you. Που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν. Και θα προσπαθήσει να κάνει ένα one rep max σήμερα. Καλή επιτυχία, Μπράντον. I said, good luck. Thank you. All right, there we go. Λοιπόν, επόμενος αγωνιζόμενος, το όνομά σου? Θεο. Θεο, σε ξέρω αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, θα δοκιμάσεις να κάνεις επαναλήψεις ή one rep max? Επαναλήψεις. Για να δούμε πώς θα τα πάει ο φίλος μας ο Θεο. Εννοώ ο Θοδωρής. Πάμε! Λοιπόν, ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια σε 120, αλλά... μια επιτυχημένη προσπάθεια σε 120, μιας και είχε δύο προσπάθειες. Ο Θεο κατάφερε να τα σηκώσει. Συγχαρητήρια, μπρο. Μπράβο, μπράβο για την ψυχή, μπράβο για την καρδιά. There you go, here's your present. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες. Thank you, bro. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πολύ δυνατό διαγωνιζόμενο σήμερα εδώ, τον Γιάννη. Χάρηκα, φίλε μου. Ο Ια, Χριστόφορος ή και αλλιώς Σόπη. Και θα δοκιμάσει να σηκώσει 200 κιλά. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Έτοιμος, έτοιμος. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Λοιπόν, για πρώτη φορά σήμερα έχουμε 200 κιλά πάνω στην μπάρα. Για να δούμε πώς θα τα πάει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλή επιτυχία, μπρο μου. Δώσ' το ρυθμό, Μίτσο. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, φίλοι μου Γιάννη. Μπράβο σου. Δεν με ρώτησε τίποτα, οπότε δεν είχα να απαντήσω κάτι. Alright. Λοιπόν, έκανε 200 κιλά για 2 επαναλήψεις και θα μπει στην κλήρωση για τα άτομα τα οποία θα σηκώσουν παραπάνω από 200 κιλά, τα οποία θα δούμε μετά τι έπαθα θα πάρουν. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Επόμενος αγωνιζόμενος. Το όνομά σου? Χαρικά, Χριστοφόρος. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάει. Θα δοκιμάσει να κάνεις επαναλήψεις ή one rep max? Θα πάω για one rep max, μάλλον κοντά στα 200. Δηλώσεις. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Λοιπόν, άλλος ένας διαγωνιζόμενος θα δοκιμάσει να ρεπάρει, να κάνει δηλαδή επαναλήψεις με 200 κιλά. Διαγωνιζόμενος, ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία, man. Έτοιμος. Λοιπόν, δεύτερος διαγωνιζόμενος για σήμερα που δοκιμάζει 200 κιλά. Με το που σηκώνονται ξεκινάς χρόνος, εντάξει. Μπορεί να την κάνεις μία. Πάμε. Μια, 8, 7, 6. Δεν πειράζει. Πολλά συγχαρητήρια, Δημήτρη. Μπράβο σου. Έκανε λοιπόν 200 κιλά για 3 επαναλήψεις. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος για σήμερα που έκανε πάνω από 200 κιλά, πάνω από μία επανάληψη με 200 κιλά και φυσικά έκανε 3. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον... Για να δούμε, θα δοκιμάσεις να κάνεις reps ή one rep max? One. Μην κουνιέσαι. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και σε σένα, Τζακ. Δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει τα 200 κιλά για επαναλήψεις, ούτε δυστυχώς ούτε για μία επαναλήψη, αλλά έκανε 180 για 2. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. There you go, ορίστε η μπαρίτσα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Έχω ακούσει πως κάνεις μπόλικα κιλά deadlift. Έχω ακούσει πως σήμερα ίσως κάποιος κάνει 200 κιλά για 5 και επαναλήψεις. Ισχύει? Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει να κάνει, να ρεπάρει 200 κιλά. Καλή επιτυχία, μπρο μου. Let's go! 1, 2, come on! Είσαι καλή θαλάσσης, come on! Μπράβο! Easy! 6, 4 more, come on! 7, Lock it. Μπράβο, ξεκουράσω, έχεις χρόνο. Για να δούμε. 2 ή 3. Η απαλία ή θα περάσει, θα με πείσει. Πόσο? Μπράβο, πάρ' το. Μπράβο. Κάτσε, πήγαμε. 8, 7, 6, 5. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω όλοι το ξέρετε και αν δεν το ξέρετε, το όνομά του είναι Γιώργος, ένας πάρα πολύ δυνατός παίκτης που έχει διαγωνιστεί και στα Greek Strength Games. Εδώ με τον Νόμπι. Ακριβώς. So, σήμερα ήρθε εδώ πέρα για να ρεπάρει, για να κάνει επαναλήψεις με 200 κιλά, σωστά. Σωστά. Για να δούμε πόσες επαναλήψεις θα καταφέρεις, πόσο ουσιαστικά σκέφτεσαι, πόσες ευελπιστείς, πώς θα κάνεις. Πιστεύω στο 8 είμαστε καλά, θα δούμε, θα το καθορίσει ο συναγωνιζόμενος μου. Damn. Άρα 200 επί 8. Για να δούμε. Καλή επιτυχία, man. Ευχαριστώ πολύ. Για πάμε. Φύγαμε. Μία. Δύο. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Come on. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Come on. Έξι. Μπράβο. Μπράβο. Come on. Πόσο... Έχεις χρόνο, έχεις χρόνο, ξεκουράσαι. Μπράβο! Ωραίος! 15. Πάμε, πάμε, πάμε! 200 κιλά, 1 λεπτό, max reps. Για να το βλέπω. Ωραίος! Είσαι στην πρώτη θέση, πάμε! Μπράβο! 10! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κατηγορία Challenger έφτασε στο τέλος της. Νικητές έχουμε στην τρίτη θέση τον Γιάννη. Συγχαρητήρια, φίλε μου, με 8 επαναλήψεις με 200 κιλά. Ένα χειροκρότημα, guys, come on! Στη δεύτερη θέση έχουμε τον Γιώργο με 9 επαναλήψεις. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Και φυσικά στην πρώτη θέση, συγχαρητήρια, λίγο δύσκολο να το στο χέρι, σαν understand, με 10 επαναλήψεις λοιπόν στα 200 κιλά, τον Βαγγέλη. Συγχαρητήρια, φίλε μου, για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια σε όλους. Let's go! Λοιπόν, άλλος ένας διαγωνιζόμενος για σήμερα, εν ονόματι Κώστας, θα προσπαθήσει να κάνεις one rep max ή επαναλήψεις σήμερα. Λέω για one rep max. Άρα θα κάνεις κανένα 150 or something like that. Ναι, γιατί όχι. Για να δούμε πώς θα τα πάει ο φίλος μας, ο Ναπολέων. Πάνω! Μπράβο! 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 Πάνω! Μπράβο! Bravo, ρε! Is that chest up, boy? Έλα. Κυρίες και κύριοι, τελευταία διαγωνιζόμενη για σήμερα, ο Ατρέας, που κατάφερε να σηκώσει 160 κιλά, δυστυχώς 170 κιλά δεν κατάφερε να τα σηκώσει, όπου ήταν το προηγούμενο PR του. Ορίστε, my brother. Η Τζουτιθ σήκωσε πανεύκολα 140 κιλά για μια επανάληψη. There you go, babe. Και ο φίλος μας, ο Εννές. Ο Εννές, λοιπόν, σήκωσε για πρώτη φορά 200 κιλά, ένα all-time PR για αυτόν. Συγχαρητήρια, μπρο μου, και σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε σήμερα. Ένα χειροκρότημα, παιδιά.